Άρα έχεις και το ρεπορτάζ. Τώρα είναι ανοιχτή η οδός, έτσι. Είναι ανοιχτή, είναι ανοιχτή. Αύριο πάλι θα κλείσει, γύρω στις 1 η ώρα. Ωραία. Για ένα μισάωρο. Για ένα μισάωρο, ναι. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ, Αφροδίτη. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν. Και πάμε να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Νικολή, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι στο σημείο. Άρα τα πολλά αιτήματα περιορίστηκαν μόνο σε 3. Είναι πετρέλαιο, ρεύμα, ΚΑΠ. Το μπαλάκι, πια θα μου επιτρέψετε να πω τον όρο τώρα, έχει περάσει από την άλλη πλευρά και είναι στα χέρια της κυβέρνησης. Από εκεί θα περιμένουμε την αντίδραση. Κύριε Νικολή, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κυρία Μωραϊτη. Ας πούμε ότι είμαστε καλά. Είστε αισιόδοξοι. Θέλω να πω ότι εσείς βάλατε, πήγαμε από τα πολλά κύματα, πήγαμε μόνο σε 3. Πετρέλαιο, ρεύμα, ΚΑΠ. Είστε αισιόδοξοι ότι η κυβέρνηση θα μπορέσει να ικανοποιήσει τα αιτήματα αυτά, ώστε να γυρίσετε κι εσείς πίσω στα χωράφια σας και να αρχίσουμε την παραγωγή? Γιατί πλησιάζει επικίνδυνα και ο καιρός, έτσι? Κυρία Μωραϊτη, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δεν θα πω ότι είμαστε αισιόδοξοι, αλλά δεν θα κάνουμε πίσω αν δεν δικαιωθούμε. Αυτό το «δεν θα κάνουμε πίσω», πώς το εννοείτε τώρα, κύριε Νικολή? Γιατί πραγματικά πώς το εννοούμε, όπως προανέφεραν οι προλαλήσαντες. Ναι. Έχουμε δώσει μια διορία μέχρι την Παρασκευή. Και από εκεί και πέρα το κρίμα στο λαιμό τους. Εμείς γυρνώντας στο σπίτι, κάτι θα πρέπει να πούμε στα παιδιά μας, στις οικογένειές μας. Κάτι θα πρέπει να πούμε ότι κερδίσαμε για αυτούς, όχι για μας. Εμείς σιγά σιγά έχουμε πάρει τη φθήνουσα. Για τα παιδιά μας παλεύουμε και τις οικογένειές μας. Κάτι θα πρέπει να τους πούμε. Τι θα τους πούμε εμείς γυρνώντας στο σπίτι? Ότι κάναμε μια εκδρομή, κάναμε μια διαμαρτυρία, κάναμε ένα μπλόκο και τελικά δεν κερδίσαμε τίποτα? Και οι ίδιοι βουλευτές πήρανε 30% αύξηση? Οι ίδιοι υπουργοί που δεν είναι ψηφισμένοι πήρανε 50% αύξηση? Το ότι οι γενικοί διευθυντές κάθε υπουργείου και κάθε υπηρεσίας πήρανε 100% αύξηση? Αυτό θα τους πούμε? Ότι δώσαμε 50 δις στην Ουκρανία και δεν μπορούν να δώσουν κάτι ψωροεκατομμύρια στους αγρότες? Τι θα τους πούμε, κυρία Μωραϊτη? Δεν τρεπόμαστε καθόλου? Θα είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι των πράξεών τους. Αυτοί μας οδήγησαν σε αυτό που θα κάνουμε το Σαββάτο. Γιατί το Σαββάτο θα γίνουμε τσίρκο. Τι εννοείτε? Τσίρκο θα γίνουμε, κυρία Μωραϊτη. Τι εννοείτε τσίρκο? Ο νοό νοήτων. Ο νοό νοήτων. Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Δεν, η υπομονή εξαντλήθηκε. Κάναμε μια ήρημη, ειρηνική διαμαρτυρία. Προς τιμήν σας. Σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα είδαμε ότι δεν τους αρέσει κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι, όταν δεν μπορούν να δώσουν μια αυτονόητη λύση, τώρα τι ζητάμε? Δεν νομίζω ότι ζητάμε κάτι. Ζητάμε κάτι που ταλανίζει 20-25 χρόνια τον αγροτικό τομέα. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Έχουν πετρέλαια οι εφοπλιστές, έχουν πετρέλαια τα καράβια, έχουν πετρέλαια τα ξενοδοχεία, έχουν. Και τι, στην πρωτογενή τομέα δεν μπορούμε να δώσουμε ένα πετρέλαιο στη Μάνικα, ένα φθηνό ρεύμα? Δηλαδή, όσο πληρώνει ο άλλος στη σπίτι του, θα πληρώνει και ο πρωτογενής τομέας στο ρεύμα? Και από πάνω να θέλουμε να βγάλουμε και φθηνά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ? Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, τώρα μου αναφέρατε και τα σούπερ μάρκετ, αλλά εσείς ουσιαστικά πουλάτε πολύ φθηνότερα από ό,τι αγοράζουμε εμείς από τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή και αυτό δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε εύκολα. Αυτό. Ακόμα και αν ακούμε τη λέξη κερδοσκοπία. Δεν είμαστε ούτε εφορία, ούτε κάποια υπηρεσία του κράτους. Ναι. Αυτό χρόνια έπρεπε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Προπέρυσι πούλησαμε 40 λεπτά στάρι και το αλεύρι ανέβηκε 30%. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε στα 17 λεπτά στάρι, ναι. Μαλακό που είναι για το αλεύρι, ναι. Και πιο κάτω από ορισμένες χώρες έρχεται. Ακρίβεινε το αλεύρι όμως. Δεν έπεσε. Ακρίβεινε, δηλαδή εμείς ευθυνόμαστε γι' αυτό. Τι δεν μπορούν να καταλάβουν οι αρμόδιοι, κύριε Νικολή, κατά την άποψή σας? Το ότι δεν δουλεύει καμία υπηρεσία του κράτους, πρώτον και κύριο. Πώς δεν δουλεύει? Δηλαδή. Κάναμε τη ΔΕΗ ιδιωτική για να υπάρχει ανταγωνισμός, ναι. Και στήθηκε ένα καρτέλ και μας ξεβράκωσαν. Μας έχουν πάρει και τα σόβρακα. Δεν μπορείς ένα σπίτι να πληρώνουμε 400 ευρώ ρεύμα. Γιατί κάποιοι τα κονομάνε, εμφανίζουν κάτι δις. Μπείτε στη διάβγεια να δείτε. Ναι, εμφανίζουν ναι. Κάτι δις κέρδη. Δηλαδή θέλουν να κάνουν το νερό ιδιωτικό, δεν θα μπορούμε να πίνουμε ούτε νερό μετά. Ας το ξεχάσουμε. Πού είναι ο ανταγωνισμός που επικαλούνται και κάνουν τις ιδιωτικοποιήσεις? Απλά πράγματα. Άρα εξυπηρετούν. Δεν μπορεί δηλαδή ο Πρωθυπουργός να πιάσει το χέρι του εκάστοτε ταβατζή
που είναι η Motorola, η Sotorola, δεν ξέρω και ποιες εταιρείες είναι αυτές με το ρεύμα, και να τους πιάσετε αυτοί και να τους πει, παιδιά, στους αγρότες 0,7 λεπτά τέλος. Τι κυβέρνηση είναι τότε? Πιστεύετε ότι εξυπηρετούν συμφέροντα κάποιον? Τι μπορεί να κάνει είναι να με φορολογεί, να λέει ότι θα σε φορολογήσω για το τάδε και το τάδε. Μάλιστα. Τι δε. Τα πάντα μπορούν να κάνουν αν θέλουν. Είστε αισιόδοξος. Αν δεν θέλουν θα μας βρούνε μπροστά τους. Ναι, αυτό το τσίρκο μας φόβησε λίγο. Αλλά είμαι μαχητής και θα μας βρουν μπροστά τους. Αισιόδοξος δεν είμαι, γιατί ξέρω με τι ανθρώπους έχουν να κάνουν. Τους νοιάζει μόνο ο κόλος τους. Τίποτα άλλο. Θα πάτε στη Νίκαια αύριο? Δεν ξέρω αν θα παρευρεθώ στη Νίκαια. Ναι. Λογικά δεν μπορούμε να πάμε όλοι. Θα πάει μια επιτροπή. Ναι. Εγώ θα προσπαθήσω να πάω, να ακούσω τι έχουν να πούν και οι αγρότες από εκεί. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πράγματα σοβάρεψαν. Αν θέλουμε λύσεις, θα πρέπει να πολεμήσουμε. Όχι να αγωνιστούμε. Να πολεμήσουμε, κυρία Μωραήτη. Πάει ο αγώνας. Τα πράγματα είναι απλά. Καταλάβαμε. Τα πράγματα είναι απλά. Δηλαδή η κοροϊδία. Μα είναι κοροϊδία. Δεν μπορεί να δίνεις άψη στον εαυτό σου και να μην μπορείς να βρεις κονδύλια για τους άλλους. Επιγμώσει είναι κοροϊδία. Επιγμώσει είναι. Δηλαδή πλάκα κάνουμε τώρα. Να πούμε λίγο τα πράγματα όπως έχουν. Δεν μπορεί να σας αδικήσει κανείς ούτε να διαφωνήσει. Κάποιοι συνάδελφοί σας, οι οποίοι είναι ακόμα μουδιασμένοι και δεν είναι και πολύ οργανωμένοι και δεν έχουν και τη διάθεση να βγουν έξω στο δρόμο, και δεν αναφέρομαι κατά ανάγκη μόνο στους αγρότες των Σερών, αυτό πώς το ερμηνεύετε εσείς? Τι να πω, κυρία Μουραϊτη, δεν ξέρω. Καθένας είναι υπόλογος των πράξεών του. Ναι. Οι πιο πολλοί περιμένουν στα έτοιμα. Αλλά δεν μπορεί να καεί το δικό μου σπίτι και να γλιτώσει το γείτονα. Έλα μου ντε. Σιγά σιγά θα καούν όλα. Όποιος θέλει και όποιος μπορεί, ας το καταλάβει. Από εκεί και πέρα ο καθένας, είπαμε. Ωραία. Είναι υπόλογος. Για να τα πούμε και αύριο λοιπόν, κύριε Νικολή, εκεί που θα ληφθούν αποφάσεις. Δεν ξέρω αν θα κατέβουν και στην Αθήνα κάποιοι ή τέλος πάντων τι θα κάνετε σε κάθε σημείο. Θα τα πούμε και αύριο λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έτσι. Καλή δύναμη. Καλό μεσημέρι, κυρία Μουράκη. Πάμε σε μια μικρή διακοπή.